Με απεργιακή συγκέντρωση στην πλατεία Ελευθερίας και πορεία στην πόλη πραγματοποιήθηκε η διαμαρτυρία του Πάμε στις Σέρες, με τους απεργούς διαδηλωτές να καταδικάζουν την εφαρμοσμένη πολιτική και να διεκδικούν συλλογικές συμβάσεις εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, στις κοινωνικές παροχές, ενώ έκαναν λόγο για κατάργηση όλων των αντιεργατικών αντιλαϊκών μέτρων και των τριών μνημονίων και επαναφορά του κατώτερου μισθού στα 751 ευρώ. Το ΠΑΜΕ δεν στήριξε τη σημερινή συγκέντρωση, τη σημερινή κινητοποίηση. Θεωρούμε ότι η ΓΕΣΕ είχε τόσες μέρες, τους προηγούμενους μήνες, απέναντι όταν ψηφίζονταν μέτρα όπως κατάργηση απεργίας, νέοι νόμοι, νέα χαράτσια κτλ. Μπορούσαμε να κάνουμε απεργίες. Δυστυχώς η σημερινή μέρα για τη ΓΕΣΕ και την ΑΔΔ είναι μια μέρα που επί της ουσίας έχουν γράψει ομιλίες για μετά τη συγκέντρωση, με την έννοια να τη χαρακτηρίσουν αποτυχημένη. Το πλαίσιο της απεργίας που μιλάνε όλοι για ενότητα κτλ. Είναι καθαρά 10 σημεία που στηρίζουν τους επιχειρηματικούς ομίλους. Είναι στα πλαίσια της κυβέρνησης που θέλουν να βάλουν τους εργαζόμενους να παλέψουν κάτω από ξένα αιτήματα, κάτω από ξένη σημαία. Από αυτή τη σκοπιά το ΠΑΜΕ προβάλλει τα δικά του αιτήματα, όπως είναι αύξηση υπογραφή Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με αυξημένες αποδοχές, να μην πάει κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, να σταματήσει η φορολογία, τα χαράτσια και όλα αυτά. Εργαζόμενοι, άνεργοι, αυτοπασχολούμενοι, νέοι, γυναίκες και συνταξιούχοι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ελευθερίας και διαμαρτυρήθηκαν ενάντια στην φορολογία και στους πληστηριασμούς. Απαιτούμε ζωή, δουλειά με δικαιώματα, ανέφεραν οι συγκεντρωμένοι. Το κυριότερο από όλα με τον νόμο Κατρούγκαλο άλλαξαν ριζικά την ασφάλιση. Ό,τι κοινωνικό είχε το έχουν αφαιρέσει και με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς από 1η-1η του 19 που επανακρίνονται οι συντάξεις μας, θα μειωθούν δραστικά για άλλη μια φορά οι συντάξεις μας. 2 και 3 μισθοί ακόμη θα μας αφαιρεθούν. Εκτός το ότι δηλαδή και τη συμμετοχή για τα φάρμακα κτλ. Την έχουν ανεβάσει και όπως είναι γνωστό από τη δικιά μας τη φτώχεια που μας έχουν ρίξει ακόμη πιο πολύ, πλουτίζουν οι Νοβάρτης, πλουτίζουν οι μονοπωλιακοί όμιλοι και όλοι αυτοί μαζί τα χρήματα που μας ληστέψουν τα έχουν βγάλει στους φορολογικούς παραδείσους και βέβαια καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα που ακολουθεί τον καπιταλιστικό νόμο ανάπτυξης δεν πήρε κανένα μέτρο για αυτούς, αλλά παρά φορτώνει την καπιταλιστική κρίση στις πλάτες της δικής μας. Δεν φτάνει μόνο η συμμετοχή στην απεργία, δεν φτάνει μόνο να περιμένουμε να δώσουν λύση αυτοί που μας δημιουργούν το πρόβλημα, πρέπει όλοι μαζί να σηκωθούμε. Συμμετέχουμε οι γυναίκες του Συλλόγου Γυναικών σε αυτή την κινητοποίηση, την απεργιακή κινητοποίηση, για να δώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ενάντια σε αυτά που μας στερούν και τα οποία δικαιούμαστε. Μιλάνε για δίκαιη ανάπτυξη τη στιγμή που πετσοκόβουν μισθούς και συντάξεις.